Η Σούπερ Τρίτη εξελίσσεται σε έναν ακόμη θρίαμβο για τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος επικρατεί άνετα σε 14 πολιτείες στην κούρσα για το χρήσμα των Ρεπουμπλικανών. Well, thank you very much. They call it Super Tuesday for a reason. This is a big one. This was an amazing night, an amazing day. It's been an incredible period of time in our country's history. Ο τέος πρόεδρος κάνει περίπατο προς το χρήσμα με τη μοναδική του αντίπαλο Νίκη Χέιλι να κερδίζει το Βερμόντ, σημειώνοντας την μόλις δεύτερη νίκη της στις προκριματικές εκλογές. Ευδιάθετος και με τον αέρα του νικητή, ο Τραμπ από το Μαραλάγκο στη Φλόριντα δεν κάνει καμία αναφορά στη Χέιλι, επιτίθεται όμως εκ νέου στον Τζο Μπάιντεν. And Joe Biden goes to the beach because somebody on his staff thinks he looks very good in a bathing suit. Until he can't get his feet out of the sand or lift the chair, which weighs about 9 ounces. Joe Biden, if he would have just left everything alone, he could have gone to the beach. He would have had a tremendous success at the border and elsewhere. Αδιαμφισβήτητος νικητής για το χρήσμα των Δημοκρατικών και ο Τζο Μπάιντεν, ο οποίος χωρίς αντίπαλο κέρδισε και τις 15 πολιτείες, χάνοντας όμως την Αμερικανική Σαμόα από τον επιχειρηματία Τζέισον Πάλμερ. Thank you. President Biden said tonight's results have left Americans with a clear choice. And that choice is not Donald Trump. Κάθε γενιά Αμερικανών θα έρθει αντιμέτωπη με τη στιγμή που πρέπει να υπερασπιστεί τη δημοκρατία. Προς κάθε δημοκρατικό, ρεπουμπλικανό και ανεξάρτητο που πιστεύει σε μια ελεύθερη και δίκαιη Αμερική. Αυτή είναι η στιγμή μας. Αυτή είναι η μάχη μας. Μαζί θα νικήσουμε. Ο Αμερικανός πρόεδρος αρκέστηκε σε μια γραπτή ανακοίνωση με τους αναλυτές να αναρωτιούνται πώς θα κάνει την προεκλογική του εκστρατεία, εάν ακόμη και την Σούπερ Τρίτη δεν εμφανίζεται δημόσια. You can run a campaign from your basement when COVID is all across this country. You cannot run a campaign hidden away. Όλα δείχνουν πως οι εκλογές του Νοεμβρίου θα είναι μια επανάληψη του 2020 σε μια κούρσα θρίλερ με τους δύο υποψηφίους να είναι δημοσκοπικά ισόπαλοι. Ωστόσο, η πλειοψηφία των Αμερικανών πιστεύει ότι λόγω ηλικίας κανείς εκ των δύο δεν θα μπορεί να ανταπεξέλθει. The race for the White House, Trump versus Biden. Voters will have to choose between a man indicted on 91 charges across 4 criminal cases and the oldest sitting president in history facing questions about his mental fitness for office. Η Σούπερ Τρίτη, παρότι ήταν απολύτως προβλέψιμη, αποτελεί την σημαντικότερη ημέρα πριν τις εκλογές με την Taylor Swift, που ζήτησε στους 282 εκατομμύρια ακολούθους της στο Instagram να πάνε στις κάλπες για να ψηφίσουν, να εξελίσσεται στη μοναδική έκπληξη. Και έχουμε εξελίξει στο θέμα. Πάμε στην αίθουσα σύνταξης και την Έλλη Χαχάμη, καθώς πριν από λίγο η μοναδική αντίπαλος του Ντόναλντ Τραμπ, Νίκη Χέιλι, ανακοίνωσε πως αποσύρεται από την εσωκομματική κούρσα. Η Χέιλι, λένε, σχεδιάζει να διακόψει την εκστρατεία της και να αποσυρθεί, σύμφωνα με πηγές από τον κύκλο συνεργατών της που επικαλείται η Wall Street Journal. Η αντίπαλος του τέος πρόεδρου στην εσωκομματική κούρσα θα κάνει την ανακοίνωση αυτή σε ομιλία της στο Τσάρλεστον τις επόμενες ώρες, αφήνοντας έτσι ουσιαστικά τον Τραμπ ως τον μόνο υποψήφιο για τις προεδρικές εκλογές του Νοεμβρίου για το χρήσμα. Όπως σημειώνει η Wall Street Journal, δεν αναμένεται να δηλώσει τη στήριξή της, την ξεκάθαρη στήριξή της στον Τραμπ, αλλά θα τον ενθαρρύνει να κερδίσει τη στήριξη των Ρεπουμπλικανών και των ανεξάρτητων ψηφοφόρων που ψήφισαν εκείνοι. Σε ευχαριστούμε πολύ, Νέλη.